ένα απέραντο εργοτάξιο Δήμος Καλαμάτας με τις ανοιχτές πληγές αρκετές. Σήμερα, στην καρδιά του καλοκαιριού, ξεκίνησαν τα έργα της ανάπλασης στην οδό Κολοκοτρώνη, με τους επαγγελματίες να αγωνιούν για τη συνέχεια. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνω και φοβάμαι για αυτά που θα βιώσουμε από αύριο. Ένα μαύρο χάλι από ό,τι βλέπετε. Ακόμα δεν τελείωσε η αναγνωσταρά, ξεκινήσαμε την Κολοκοτρώνη. Να δούμε πότε θα τελειώσει, ίσως προς τα Χριστούγεννα ή του χρόνου το Πάσχα, δεν ξέρω. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πάντως. Από ό,τι βλέπετε και κάτω έχουν διαλύσει τελείως τα πεζοδρόμια. Το ίδιο όπως έγινε και στην αναγνωσταρά, ούτε και εδώ θα έχει ο κόσμος πρόσβαση στα μαγαζιά. Είναι απαράδεκτο να ξεκινάμε έργα στην Καλαμάτα, Ιούλιο μήνα, τη στιγμή που η πόλη είναι ένας τουριστικός προορισμός, έτσι θέλουμε να ανέβει τουριστικά, και ξέρουμε ότι η κορύφωση του τουρισμού είναι Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα μέσα στον Ιούλιο. Ήρθε το καλοκαίρι που η Καλαμάτα στηρίζεται στον τουρισμό και δεν προχωρούν τα έργα και ξαφνικά 1η Ιουλίου, 30 Ιουνίου, πάρτε το όπως θέλετε, ξεκινούν τη ανάπλαση μιας κάθετη οδού που συναντά την αναγνωσταρά. Ενώ θα πρέπει να έχουν τελειώσει την αναγνωσταρά, γιατί είναι η μοναδική άνοδος που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, η επόμενη άνοδος είναι Χαρών. Δεν ξέρω ποιος κάνει αυτές τις μελέτες, τι να σας πω. Χωρίς να είμαι ειδήμων, ο κάθε λογικός άνθρωπος, αν ανέβει σε ένα ποδήλατο και πεζός ακόμα ή σε ένα μηχανάκι σε αυτοκίνητο, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν άλλες ανώδοι αριστερά μας και δεξιά, εκατέρωθεν της αριστομένους και του πεζόδρομου. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα πλέον, δηλαδή ούτε η τροφοδοσία, δεν ξέρω πού θα έρθουν από τον πεζόδρομο, θα έρχονται. Είναι κλειστά όλα εδώ. Βλέπετε τι γίνεται. Η εικόνα της πόλης προβληματίζει. Ο αντίκτυπος στον τουρισμό αναμένεται να καταγραφεί πολύ σύντομα, αφού το πλήγμα στις επιχειρήσεις θεωρείται βέβαιο. Εξυπακούεται ότι θα αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα. Δεν ξέρω το χρονοδιάγραμμα, δεν είμαι ειδήμων, αλλά όλα αυτά θα τα βρούμε γρήγορα μπροστά μας. Ειλικρινέστατα θα την πληρώσει ο τουρισμός και κατά συνέπεια εμείς και η οικονομία της Καλαμάτας. Να γίνεται μια μελέτη που να λάβει υπόψη και τους επιχειρηματίες. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε και πληρώνουμε. Δεν ξέρω το έχετε καταλάβει. Πληρώνουμε εισφορές, πληρώνουμε εφορία, πληρώνουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Και σκέφτομαι να κλείσουν απλά να μας κλείνουν τα μαγαζιά για να κάνουν τα έργα όποτε. Και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Ήταν απλά αυτά τα τσιμεντένια τα μπλοκ. Το βράδυ που γύρισα να μπαρκάρω το αυτοκίνητο, είχετε κορδελίτσα. Μην μπαρκάρετε γιατί από αύριο ξεκινάνε έργα. Μην μπαρκάρετε μέχρι να τελειώσουν τα έργα. Δεν μας έχει πει κανένας. Ούτε ακόμα δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν. Απλά το πρωί ήρθαμε και ήταν μπουλντόζερ. Εννοείται ότι δεν μας ειδοποίησε κανένας. Εχθές άφησαν δύο σήματα έργων, ούτε καν να γνωστοποιούν ποια είναι η ιδιότητά τους. 4 μπετό στα πάρκινγκ, τα υπάρχοντα. Και σήμερα το πρωί μείναμε άναυδοι. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή ούτε σε ένα ασθενοφόρο. Από πού θα έρθει? Θα αναγκαστεί να μπει από τον πεζόδρομο. Και ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, ακόμη και όταν τελειώσει το έργο, μείζον θα είναι το ζήτημα των χώρων στάθμευσης. Κλείνοντας την Αγίου Νικολάου, που υπήρχε ένα υπαίθριο πάρκινγκ μεγάλο, το οποίο το έκλεισε ο ιδιώτης. Αποκλείοντας την αναγνωσταρά, γιατί έχει καταργήσει τις περισσότερες θέσεις στάθμευσης, όπως και όταν συνεχίσει κάτω θα καταργηθούν κι άλλες. Καλώντας και την Κολοκοτρώνη, όπου θα καταργηθούν και εδώ οι θέσεις στάθμευσης, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Για μένα, ένας κοινωνιολόγος αυτό πρώτα κάνει. Πρώτα βρίσκει τις λύσεις των προβλημάτων που θα προκύψουν και μετά προχωρούν σε μια υλοποίηση σχεδίου ή το τροποποιούν.